Πρόεδρος του ΣΕΗ, ο Σπύρος Μπιμπίλας, δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί. Καλησπέρα, Σπύρο μου. Δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί για την αγωγή που έχει καταθέσει μέσω του δικηγόρου του Σπύρου Καπερνάρου, ο Γιώργος Κιμούλης. Αν έχετε ενημερωθεί σαν ΣΕΗ, δηλαδή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη τη συντροφιά. Καταρχήν να σας πω ότι περιμένω υπομονετικά να βγω, γιατί έχω πει ότι έχω δουλειά και δεν έφυγα από το Skype ακριβώς για να πω ότι πρέπει οι εκπομπές να σέβονται το χρόνο. Δυστυχώς έχω δουλειά και πρέπει να φύγω γρήγορα. Σου ζητώ συγγνώμη, δεν το γνώριζα. Μου υποσχέθηκαν ότι θα έχω βγει τουλάχιστον 10 λεπτά νωρίτερα. Σου ζητώ συγγνώμη, μου δεν με ενημέρωσαν. Κακώς. Δεν θα μπω στην ουσία της υπόθεσης που άκουσα τώρα από τον κύριο Καπερνάρο. Εμείς σαν σωματείο θα απαντήσουμε όταν είμαστε έτοιμοι. Θα έχουμε νομικούς συμβούλους και εμείς. Η αγωγή πήγε το μεσημέρι πολύ αργά της Παρασκευής, που εμείς δεν ήμασταν εκεί. Εγώ δεν την έχω πάρει στα χέρια μου. Απλά μεταξύ μας τηλεφωνιόμαστε αυτή τη στιγμή ή του ΔΣ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι νόμιμο συμβούλιο, το οποίο λειτουργεί βάσει κανόνων και βάσει νομικών συμβούλων. Ναι. Τώρα κάποιος αν θέλει να στραφεί κατά του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που είναι νόμιμο, θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Θα το δείξουν τα δικαστήρια. Δεν έχει ξαναγίνει ηθοποιός να έχει στραφεί κατά του ΣΕΗ κατά αυτόν τον τρόπο. Θα το αντιμετωπίσουμε μέσα στη μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, με τα χιλιάδες προβλήματα που έχουμε, θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Η ΖΕΤΑ έχει κάνει καταγγελία και στο ΣΕΗ εναντίον του Γιώργου Κιμούλη. Έχει κάνει φυσικά, έτσι. Έχει έρθει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Τις λεπτομέρειες του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν μπορώ να σας αποκαλύψω. Φυσικά το ξέρω. Και ούτε και τις ξέρω. Διότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι αυτόνομο και λειτουργεί και δεν έχει τελειώσει η διαδικασία για τον κύριο Κιμούλη. Ο κύριος Κιμούλης θα έρθει ένας φάκελος στο διοικητικό για να παραπεμφθεί στην Γενική Συνέλευση, η οποία είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίσει αν θα μείνει στις τάξεις του ΣΕΗ ο κύριος Κιμούλης ή όχι. Χρονικά αυτό πότε το προσδιορίζετε, κύριε Μπιμπίλα? Πριν τις εκλογές που θα έχουμε, γιατί έχουμε εκλογές μετά το Πάσχα για νέο διοικητικό συμβούλιο. Και θα πρέπει να έχετε ολοκληρωθεί αυτό πριν τις εκλογές. Εδώ όμως έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα, ότι έχει γίνει επιλεκτικά. Δηλαδή σε κάποια μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου και όχι σε όλα. Και όπως ξέρετε υπάρχουν παρατάξεις και υπάρχουν και ζητήματα τώρα γι' αυτό. Γιατί προς συγκεκριμένο τρόπο, προς συγκεκριμένους ανθρώπους έχει γίνει. Σπύρο, στην αγωγή ο κύριος Κιμούλης μέσω του δικηγόρου του υποστηρίζει ότι το ΣΕΗ μαγειρεύει καταγγελίες. Έχετε σκοπό να απαντήσετε? Δεν μπορώ να απαντήσω. Όχι, αν έχετε σκοπό να απαντήσετε και εσείς διαμέσου της νομικής οδού. Δεν μπορώ να απαντήσω σε μαγειρέματα και τέτοια, γιατί αυτό είναι εν είδη κουτσομπολιού και δεν είναι ούτε του χαρακτήρα μου. Επίσης, πολλές φορές είχαμε πει για το MeToo, το οποίο όμως το πρημοδότησε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας και πολλοί άνθρωποι πρώτοι, ότι το MeToo είναι κάτι σαν κοινωνική έκρηξη που το βοηθάει ακόμα και η πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν συγχαίρει αυτούς που το ξεκινάνε. Μετά λοιπόν δεν μπορούμε να κατηγορούμε το MeToo έτσι, ότι είναι κάτι το MeToo και το TooToo, γιατί αυτό είναι απρεπέστατο. Αλλά απ' την άλλη το MeToo μπορεί να δημιουργήσει τέτοιου είδους καταστάσεις όπως κάνει αυτή τη στιγμή ο κύριος Κιμούλης, που νομικά μπορεί να το κάνει, γιατί κάποιος που συκοφαντεί δημοσίως ή λέει κάτι δημοσίως ξέρει ότι μπορεί να τον κατηγορήσει ο άλλος για συκοφαντία ή για ψευδή καταμήνυση. Ναι. Άρα το MeToo μπορεί να είναι από τη μια ηθικά νόμιμο, απ' την άλλη μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Γι' αυτό και πολλές φορές βγήκα και είπα μη λέτε άλλα πράγματα στις τηλεοράσεις, μόνο στα αρμόδια όργανα, στην εισαγγελία, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, διότι τώρα μπορεί να έχουμε ένα κύμα διαφόρων καταγγελιών. Βέβαια. Μην ξεχνάτε ότι δεν είναι μόνο η κυρία Δούκα που έχει κατηγορήσει τον κύριο Κιμούλη. Υπάρχουν και άλλες κυρίες που βγήκανε δημοσίως. Έχει επιλεγεί η κυρία Δούκα αυτή τη στιγμή. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη που σε καθυστερήσαμε. Δεν είχα ενημερωθεί. Θα φύγω τρέχοντας. Σε αποδεσμεύουμε και σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Την αγάπη μας. Σε ευχαριστούμε, Σπύρο. Φιλιά πολλά.